Μιχαήλ, ποιο είναι το συνέστημά σου αναφορικά με τη συμμετοχή σου σε ένα παιχνίδι ιστορικής σημασίας, με την έννοια ότι μια ενδεχόμενη νίκη K16 του νομού Πιερίας, της ΕΠΣ Πιερίας, θα προκριθεί στο Final Four? Είναι μια πολύ σημαντική εμπειρία για εμένα, πιστεύω και για όλους τους παίκτες μου, και το συνέστημα είναι πάρα πολύ όμορφο, διότι παίζουμε για τον νομό, έτσι βέβαια, παίζετε, εκπροσωπείτε τον νομό, με την έννοια ότι είστε η ποδοσφαιρική ελίτ του νομού Πιερίας. Νιώθεις ότι υπάρχει μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που απαρτίζει αυτήν την ομάδα, που έχει ταλέντο, που δικαιούται αυτή την πρόκριση? Βεβαίως και θα το δείξει και πιστεύω θα γίνει κιόλας. Mm-hmm. Θα περάσουμε. Η φετινή χρονιά με την Ακαδημία Γιώτισσα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, όπου είχες έτσι κομβικό ρόλο στις υποχρεώσεις της ομάδας, τι σου έχει προσθέσει φέτος, ένα χρόνο μεγαλύτερο ηλικιακά από την περσινή χρονιά? Οι δουλειές μου εκεί πέρα είναι πιο δύσκολες τώρα. Έχουν φύγει κι άλλοι παίχτες πιο μεγάλοι από μένα σε ηλικία, οπότε πέφτει κι άλλο βάρος πάνω μας. Αλλά εντάξει, δεν τα παρατάμε ποτέ, παλεύω. Θέλει το γεγονός ότι αγωνίζεσαι όλο ένα και με περισσότερους ποδοσφαιριστές ομάδων μεγαλύτερης ηλικίας, σε πιο δύσκολες έδρες της περιφέρειας, σε χαμηλότερης ποιότητας γήπεδα. Πώς είναι αυτό αναφορικά με το ταλέντο που αδιαφεσβήτητα διαθέτει? Είναι σίγουρα δύσκολες εμπειρίες, αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντικές, διότι παλεύοντας με μεγαλύτερους σωματικά και ηλικιακά βέβαια, γίνεσαι πιο δυνατός και πιο έξυπνος. Και όσον αφορά τα γήπεδα, μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι στο κάθε αγωνιστικό χώρο που θα βρεις μπροστά σου. Καλύτερες συνθήκες, περισσότερες και πιο ουσιαστικές προϋποθέσεις νιώθεις ότι θα υπήρχαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για σένα τα επόμενα χρόνια? Για εμένα σίγουρα στην Ελλάδα. Αν και στόχος θα ήταν να φτάσουμε και εξωτερικό. Νιώθεις δηλαδή ότι ξεκινάει πρώτα από την Ελλάδα μετά περνάει σε εξωτερικό? Ναι. Είναι αυτό που ούτως ή άλλως είσαι μικρός ηλικία, έχεις το κομμάτι του σχολείου, ουσιαστικά είσαι μαθητής, μπορεί να υπάρξει φυσική συνέχεια και των δύο πραγμάτων, ή το ποδόσφαιρο όταν το έχεις ως όνειρο επαγγελματικό πρέπει να είναι μονοδιάστατο και να έχει στόχευση αποκλειστική? Δεν γίνεται το ένα να το παρατήσεις, και τα δύο είναι πολύ σημαντικά, διότι στο ποδόσφαιρο θα γίνει ένας τραυματισμός, θα μείνεις εκτός, μπορεί να μην συνεχίσεις. Οπότε πρέπει κάτι άλλο να κάνεις, να ασχοληθείς στη ζωή σου. Οπότε πρέπει να τα έχεις και τα δύο ισόβαθμα, όσο και δύσκολο. Το βλέπεις αυτό πάντα ψύχρεμα, έτσι, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να γίνει κάτι και να μην. Πάντα. Είναι και θέμα τύχης πολλές φορές, ή θέμα πιστεύεις ότι αυτός που αξίζει στο τέλος της ημέρας, της διαδρομής, θα πάρει αυτό που το αξίζει? Και τα δύο είναι. Αν το αξίζει θα το πάρει, αλλά πρέπει να έχει και την τύχη του. Νιώθεις πολλές φορές από αυτά που βλέπεις να διαδραματίζονται σε υψηλότερο επίπεδο, ότι πολλές φορές ποδοσφαιριστές που δεν έχουν αξία αγωνίζονται σε υψηλότερο επίπεδο, ή αντίστοιχα ποδοσφαιριστές που έχουν αξία δεν φτάνουν εκεί που μπορούν και πρέπει? Είναι αυτό που λέμε η τύχη. Οι ευκαιρίες που σου δίνονται, το πώς θα τις αξιοποιήσει ο καθένας. Μιχαήλ, ποια θέση νομίζω ότι σου ταιριάζει καλύτερα? Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις και χαίρεσαι περισσότερο να παίζεις? Η θέση του δεκαριού. Ναι. Τώρα, εμείς δημοσιογραφικά, υπάρχει δεκάρι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι κάτι ξεπερασμένο πλέον? Πλέον δεν υπάρχει πολύ. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε και τα οχτάρια. Ένας πολυσύνθετος ρόλος όμως, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι μια θέση, ας πούμε, πολύ έτσι, δημιουργική για μένα. Και πολύ απαιτητική και πολύ δυνατή. Πολύ απαιτητική. Ναι. Νιώθεις περισσότερο ότι θέλεις να επενδύσεις στον εαυτό σου περισσότερο στη δημιουργία ή περισσότερο σε ένα ανασταλτικό τομέα? Πού νιώθεις ότι θέλεις να. Στη δημιουργία. Στη δημιουργία. Ναι. Ναι. Είναι και κάτι άλλο που λείπει από το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι. Έχουμε ανάγκη από παίκτες που να παράγουν και να δημιουργούν. Πόσο πολύ θέλεις να αγωνιστείς στο αυριανό παιχνίδι, πόσο έτοιμος νιώθεις γι' αυτό και πόσο έτοιμοι είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, πόσο δύσκολο είναι να συνθέσει ο προπονητής μια και να καταρτήσει μια εντεκάδα? Για ένα και μόνο παιχνίδι. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ έτοιμος να παίξω σε αυτό το παιχνίδι. Όπως και οι συμπαίκτες μου, κάθε φορά σε κάθε προπόνηση δείχνουν σοβαρότητα και αγωνιζόμαστε. Και πιστεύω θα πάμε καλά. Οι περισσότεροι συμπαίκτες σου και πολλές φορές οι προσφερθές της ηλικίας σου μιλούν ότι τους υποστηρίζετε το γενικό περιβάλλον κτλ. Μήπως τελικά αναγκάζονται λόγω του ότι θέλετε τόσο πολύ να παίζετε και να ασχοληθείτε επαγγελματικά, αυτό που δεν έχουν άλλη επιλογή? Τι γίνεται με σένα? Εμένα είναι η οικογένειά μου δίπλα πάντα.
σε κάθε μάτς, σε κάθε προπόνηση. Όλοι είναι εδώ και με στηρίζουν. Δεν σε αγχώνει αυτό καμιά φορά? Ελάχιστες φορές, γιατί εντάξει, εγώ δεν σκέφτομαι τους έξω. Δηλαδή εντάξει, χαίρομαι που είναι έξω οι δικοί μου και με βλέπουν. Αλλά είμαι focus αυτό που κάνω εκείνη την ώρα.